Και πάλι στη συνάδελφό μου, στην Ελένη Μαρία Γαρανάκη, καθώς είχαμε φωτιά στο νοσοκομείο της Δράμας. Ελένη. Αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε σήμερα στο νοσοκομείο της Δράμας τόσο σε ασθενείς όσο και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, καθώς ξέσπασε φωτιά σε εξωτερικό χώρο, στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, μάλιστα σε σημείο που φαίνεται ότι πραγματοποιούνταν εργασίες ανακαίνησης. Έτσι λοιπόν ακούστηκαν αρχικά και κάποιες εκρήξεις που έτσι, σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται ότι προκλήθηκαν από μπουκάλια σπρέι. Αυτό έφερε έτσι γενικότερα την αναστάτωση. Το νοσοκομείο αποφάσισε έτσι να αδειάσει κάποια σημεία για λόγους ασφάλειας των ασθενών και βεβαίως παρενέβη άμεσα πυροσβεστική, όπου ετέθη φωτιά πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο και στη συνέχεια κατασβέστηκε με επιτυχία. Έμειναν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις για κάποια ώρα προκειμένου να αποφευθεί η αναζωπήρωση κάποιας εστίας και τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν τελειώσει αισίως. Μάλιστα. Υπήρξε αναστάτωση, υπήρξε και ανησυχία, αλλά ευτυχώς πήγαμε καλά. Υπήρξε και διακομιδή, διπλή νομίζω. Ναι. Με τη βοήθεια του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και φυσικά με το περιπολικό σκάφος, διακομίστησαν ένα βρέφος 14 μηνών και μία 57χρονη από το λιμάνι των Θερμών στη Σαμοθράκη στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το βρέφος εισήχθη στο νοσοκομείο με πολύ υψηλό πυρετό και διαγνώστη με κορονοϊό. Αυτή τη στιγμή παρακολουθείται και νοσηλεύεται η υγεία του. Φαίνεται ότι είναι καλύτερα, γιατί ο πυρετός φαίνεται ότι πέφτει. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες που επαναλαμβάνω, είχαμε πριν από λίγη ώρα από το ίδιο το νοσοκομείο. Ναι. Αναφορικά με την 57χρονη, δεν έχουμε κάποιες πληροφορίες νεότερες για την υγεία της. Σημασία έχει ότι έγινε η διακομιδή και ναι, έγιναν όλα με ασφάλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.